Ενώ να σας πούμε ότι μετά την πρώτη υποδρομία και μετά από ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα θα έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε όσα συνέβησαν χθες το απόγευμα στην Γενική Συνέλευση της Ανώτατης Υποδρομιακής Αρχής της Φιλίππου Ενώσεως. Εδώ βλέπετε τον Λάιο, τελικά έστω και δύσκολα πήρε τη θέση του και όλα έτοιμα. Πρώτη υποδρομία, ζωντανή σύνδεση με τον υπόδρομο, 1000 μέτρα η απόσταση. Έτοιμος και ο αφέτης για την εκκίνηση, σηκώνει τη σημαία και τα άλογα είναι στις εντολές του. Και δίδεται η εκκίνηση, όπου από τα πρώτα μέτρα ο Λάιος απ' έξω και ο Πολύκροτος από μέσα διεκδικούν την πρωτοπορία. Θέλει και ο Ελεύθερος να πλασαριστεί με τους πρώτους, όπως και από το Κάγκελο. Πολύ γρήγορα ο Αλέτζιο είναι αυτός που θέλει να διεκδικήσει την πρωτοπορία και από ό,τι φαίνεται τα καταφέρνει. Μένει ο Πολύκροτος δεύτερος από μέσα, απ' έξω ο Λάιος. Στη συνέχεια ακολουθεί ο Δήμαρχος Τέρς. Στην τέταρτη θέση πιο πίσω, Ελεύθερος πέμπτος. Αμέσως μετά Kingdom Way, πάντα στην πρωτοπορία. Αλέτζιο ακολουθεί στην δεύτερη θέση ο Λάιος, χαλπάζοντας ελαφρά στην εξωτερική. Πολύκροτος και Δήμαρχος Τέρης στα τέσσερα πρώτα άλογα. Πάμε για την τελική ευθεία. Αλέτζιο είναι στην πρωτοπορία. Πολύκροτος, Λάιος και Δήμαρχος Τέρης αμέσως μετά στη συνέχεια Kingdom Way. Ο Πολύκροτος από το Κάγκελο θέλει να κάνει την επίθεσή του στο πρωτοπόρο Αλέτζιο. Αλέτζιο, Πολύκροτος, στη συνέχεια ο Λάιος και ο Δήμαρχος Τέρης στην τέταρτη θέση. Στα τελευταία μέτρα ο Πολύκροτος από μέσα κάνει την επίθεσή του, παλεύει ο Αλέτζιο, στη συνέχεια ο Λάιος και ο Δήμαρχος Τέρς. Πολύκροτος θα πάρει την νίκη, Αλέτζιο στην δεύτερη θέση και στη συνέχεια βέβαια δεν θα αλλάξει τίποτα, Λάιος και Δήμαρχος Τέρς στις δύο επόμενες θέσεις και τα τέσσερα πρώτα άλογα, νούμερο 9, νούμερο 1, νούμερο 7 και νούμερο 4. 9-1, 7-4 δηλαδή, με 5.678 δραχμές στο τετραπλό. Βλέπετε εδώ και πάλι τελική ευθεία από το Κάγκελο. Πολύκροτος κάνει την επίθεσή του στον Αλέτζιο. Ακολούθησαν ο Λάιος και ο Δήμαρχος Τέρης μέχρι τέλους. Από το Κάγκελο Αττικός προσπάθησε να καλύψει έδαφος. Δείτε εδώ και πάλι τον Πολύκροτο στα τελευταία μέτρα να απλοποιεί την νίκη του. Τον Αλέτζιο που οδήγησε να μένει στην δεύτερη θέση. Τον Λάιο που από νωρίς ήταν δεύτερος, καλπάζοντας ελαφρά στην εξωτερική, να τερματίζει στην τρίτη θέση. Και στη συνέχεια το νούμερο 4 Δήμαρχος Τέρης, ενώ ο Αττικός θα προηγηθεί του Kingdom Way και σε επανάληψη η κούρσα. Παρακολουθούμε λοιπόν από βίντεο πλέον την πρώτη αναμέτρηση, όπου από τα πρώτα μέτρα διεκδίξαν αρκετά άλογα την πρωτοπορία. Πιεζόμενος όμως από το Κάγκελο και καθώς τρώνει βήμα, βλέπετε τώρα βγαίνει στην πρωτοπορία και σβήνει κατά κάποιο τρόπο το ρυθμό της διαδρομής ο Αλέτζιο. Από το Κάγκελο Πολύκροτος θα δείτε να έχει εκεί κάποιες ανακοπές, παραλίγο να πατήσει το πρωτοπόρο. Απ' έξω ο Λάιος και ο Δήμαρχος Τέρης στην τέταρτη θέση. Δεν θα αλλάξει τίποτα μέχρι τέλους, απλά από την εσωτερική ο δεύτερος κατά τη διαδρομή Πολύκροτος, τρίτος τώρα όπως βλέπετε, καθώς καλπάζει απ' έξω ο Λάιος, είναι αυτός που θα πάρει την νίκη. Έτσι θα μείνει δεύτερος ο Αλέτζιο, τρίτος ο Λάιος και ο Δήμαρχος Τέρης στην επόμενη θέση, ενώ θα καλύψει αρκετό έδαφος από την προτελευταία θέση ο Αττικός, θα τερματίσει πέμπτος και στη συνέχεια βέβαια ο Kingdom Way, ο Ελεύθερος και σε μεγάλη απόσταση ο Λουκάς, που ούτως ή άλλως έφυγε με σημαντική καθυστέρηση από την αφετηρία. Συλλέγουμε τις αποδόσεις της πρώτης υποδρομίας, 526 το δίδυμο, 1103 το forecast. Εδώ βλέπετε και πάλι τα τελευταία μέτρα. Εύκολα στο τέλος ο Πολύκροτος, Αλέτζιο, ο Λάιος σε κάποια απόσταση, επίσης σε κάποια απόσταση τέταρτος ο Δήμαρχος Τέρης, κοντά του στο 1,5 μήκος περίπου, ίσως και λιγότερο, ο πέμπτος Αττικός. Και εδώ από μια άλλη οπτική γωνία, δείτε πως δεξιά από την εσωτερική ο Πολύκροτος προσπερνά τον Αλέτζιο, ενώ ακριβώς πίσω από τον Αλέτζιο βρίσκεται ο Λάιος και πιο πίσω ο Δήμαρχος Τέρης. 9-1, 7-4, επαναλαμβάνω και πάλι το αποτέλεσμα της πρώτης υποδρομίας, βλέπετε και τη σχετική κάρτα.